Την μη χορήγηση άδεια στον Πανσαρεκό και σε άλλες 12 ομάδες της Football League ανακοίνωσε την Τετάρτη το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι λόγοι της απόφασης είναι δύο και αφορούν πρώτον τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς και φορολογικές αρχές και δεύτερον τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ομάδες. Οι υπόλοιπες που κόπηκαν είναι η ΠΑΕ Καλυθέα, Κισαμικός, Αναγέννηση Καρδίτσας, Εγινιακός, Αγροτικός Αστέρας, Σπάρτη, Πανελληνιακός, Καλονί, Χανιά, Αχαρναϊκός, Άρης και Όφη. Αντίθετα, άδεια πήραν οι ΠΑΕ Απόλλωνος Σμύρνης, Πανεγιάλιος και Τρίκαλα. Την ίδια ώρα υπάρχει έντονος προβληματισμός στους αιρέους φιλάθλους, αφού η διορία που έχει δώσει η διοίκηση προς ενδιαφερόμενους εκπνέει σε δύο μέρες και προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν στα χέρια τους κάποια σοβαρή πρόταση για την αγορά της ομάδας. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί επενδυτής, τότε οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν εάν και πώς θα συνεχίσουν στο τιμόνι της ομάδας τη νέα χρονιά. Θυμίζουμε πως το ρόστερ της ομάδας αριθμεί 5 παίκτες με συμβόλαια και είναι η Ντόραγκη, Λάντο Φουσού, Στέβιτς, Τάντιτς και ο 16χρονος αιρέος Κυριακός Γιαξής.